με ένα πολύ μεγάλο συγκεκριμένο πρόβλημα που εμείς είμαστε διατεθειμένοι να το υποστηρίξουμε, αλλά απαιτούνται διάφορες διαδικασίες και διάφορα πράγματα που πρέπει να οργανωθούν και να μιλήσουν όπως το βλέπουμε εμείς. Ομοίως όμως που γίνανε από το 10 και μετά έφυγε η νομοθεσία που άλλαξε κάποια καθεστώτα και στα επαγγελματικά δικαιώματα και στους μηχανικούς και στους τεχνολόγους και στους εγκαταστάτες, έλυσε κάποια προβλήματα, έβαλε μια τάξη, αλλά δεν ήταν και άλλα. Παραδείγματος χάρη πρέπει να έλεγξε τα στιγμή κέντρο. Τα περιφέρεια που δεν πιστεύει, εξετάζονται σε αστυνομία τα περιφέρεια και τα επαγγέλματα. Συν ότι πλέον δεν έχουν αυστηροποιηθεί τόσο πολύ οι διαδικασίες και οι νόμοι, που δεν έχουν ανοίξει όλες οι διαδικασίες εξέτασης εξεταστικών κέντρων, γιατί επιδούνται ειδικά μηχανήματα, ειδικοί εξοπλισμό κλπ. Που δεν υπάρχουν και έτσι ανοίγουν σιγά σιγά. Αυτό έχει δημιουργήσει μια παραδειγμορία στην διαδικασία και δεν μπορούμε να διαφορετικοποιήσουμε. Τώρα, όσον αφορά η κρίση, βάζει την ευκαιρία να πούμε τα πράγματα στη θέση του σχεδίου του Μάσκου, όπου έρχονται οι προσωπικοί του και βάζουν το κίνημα που έχουν πολύ ευκαιρία να πληρώνουν αυτό που είπα, εφορία, τέβε κλπ. Και να μου παίρνουν τη δουλειά άλλη που είναι στο μαύρο. Μπορεί σε λέω στο ότι μπορεί να είναι φορά αποβλητή κλπ. Κλπ. Γιατί κάνει και το δικό σου, κάνουν όλοι. Και χάνει η ασφάλεια αυτού των πελατών που κάνει την παροχή και δεν ξέρουν τι θα συνέβη. Ο νόμος που εσπαρτώνει να μιλήσουν ο βασικός λέει το εξής, για να το διευκρινίσουμε. Ο καταστάτης που παράνομα το φυσικό πρόσωπο που παράνομα την είχε η παρόχο, δηλαδή δεν έχει άλλη εγκατάσταση, έχει λήξει και το έχει ανακτηθεί. Γιατί δεν έχει άλλα πράγματα ασφάλιση, γιατί δεν είναι παράνομο στην ουσία, δεν έχει τα τυπικά ποσότητα να είναι παράνομο. Παρά τον νόμο, τέλο πάντων, να πούμε πάνω στην περίπτωση του εγκλήματο, αυτό πρόκειται ποινικά και πρέπει πρόσφυγε μια άσχητη ευθύνη. Από 1000 μέχρι 10.000 ευρώ. Και επιπλέον αυτό θέλω να διευκρινίσω, δεν ξέρω, οι επαγγελματικέ επιχειρήσει, δηλαδή μια καφετέρια, ένα μπαρ, ένα εστιατόριο, ένα εργοστάσιο, που απασχολούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Άτομο που δεν διαθέτει κατάλληλη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας, το πρόστιμο της είναι από 5 μέχρι 50.000. Δηλαδή, αν αυτοδίκαια για κάποιο λόγο η αστυνομία ή εμείς, από ένα που θα πάει το έργο και θα σκόπισουν έργος, βρούμε κάποιον να σκέει πάλι σε ένα κατάστημα, πρόστιμο, ένας θα πάει πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ, ο εγκαταστάτης, ο παράνομος, και το κατάστημα να πάει από κάτω μέχρι 5.000. Αν το καταλάβουν όλοι αυτοί, γι' αυτό είναι εδώ το εμπορικό δικητήριο, είναι εδώ το ΤΕΕ, είναι όλοι οι φορείς, είναι εδώ η αστυνομία, να ξέρουν ότι το μέγεθος είναι πολύ μεγάλο στην εφαρμογή του. Τι πρόβλημα έχουμε εμείς σαν διοίκηση? Το πρόβλημα είναι ότι δεν κλείνει ο κύκλος. Και αυτό είναι ο στόχος που μιλήσαμε και σήμερα το πρωί στο Υπουργείο, να δούμε σε ποια διαδικασία του στόχου. Γιατί είναι όλα αυτή ο κύκλος. Στην ολοκλήρωση όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει με κοινή υπουργική απόφαση, όπως είπε ο κ. Δημητριάκης, να ξεκινήσει η εφαρμογή του μητρώου εγκαταστατών. Του ενιαίου μητρώου εγκαταστατών. Αν δεν λειτουργήσει το νέο μητρώο και πιθανώς συνδεθεί με το τάξη, είναι υποχρεωμένος ο κάθε εγκαταστάτης να υποβάλει έκθεση και τέλος της έργου έναρξης τέλος έργου σε μια εγκλήση, μια κατοικία και αυτοδίκαια να παίξει ένα κύκλο. Αυτό σημαίνει ότι αυτοδίκαια στην υπηρεσία μας θα έρχεται ενημέρωση ότι κάπου έγινε μια κάποια κατασκευή και μπορεί αυτή πάλι να πάνε ελεγχθεί. Εάν γίνει αυτό, τότε υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα κατά πρώτο να γλιτώσουν τη φοροδιαφυγή. Γιατί εάν δηλώνει εργασία, που είναι υποχρεωμένο να τη δηλώσει, είναι υποχρεωμένο να δηλώσει και έσοδα από την εργασία. Που σήμερα έτσι προφανώ και πολλού συγγενώνου στην παράνομη δεν δηλώνονται. Αν υπάρχει πίνακα. Αν δεν υπάρχει πίνακα, δεν υπάρχει έργο. Δεν μιλάμε για έργο. Πρέπει να γίνει αναγγελία. Πρέπει να γίνει αναγγελία. Δεν είναι αναγγελία. Δεν είναι αναγγελία. Άρα λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή, με την ευκαιρία τη θεματηρίας των σωματείων που ζητούν από τις αρχές έναν έλεγχο, να ξεκινήσει τη διαδικασία, έχουμε αυτή τη στιγμή μικρή ειρήνα. Δηλαδή, ο νόμος λέει ότι συστήνονται θυμελή όργανα σε κάθε νομό, τα οποία σε περίπτωση καταγγελίας, συνήθως, να πληρώνει κάποιος 100 ευρώ και αν είναι ψωθεί,
πάνε και τα παίρνουν πίσω αν είναι νόμιμη καταγγελία, δεν καταγγελίζει τρίτη καταγγελία, πάντα το δημελές όργανο, όχι η υπηρεσία, όχι εγώ, ο κύριος Καρδίδης, ο κύριος άλλος είναι αυτός που είναι να λύσει. Γίνεται το δημελές όργανο, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό μέρος της υπηρεσίας, υπάρχει μια διαδικασία και κάνει την δουλειά την αυτοξία. Εκεί, αν διαπιστώσει την παράβαση στην καταγγελία, έτσι μπορεί να επιβάλλει να κυρίσει την διαδικασία, να την καλέσει εμπρός και να την βάλει τις νόμιμες κυρώσεις. Αυτή είναι η ιστορία. Ευελπιστούμε σύντομα, γιατί αυτό μας λένε, και μετά τις προτάσεις απλοποίησης του νόμου, ο οποίος έχει 5 χρόνια και πιθανώς έχουν φανεί τα προβλήματα, γιατί ίσως θα έχουν δει πολύ γραφειοκρατικό του νόμου και δύσκολο, αλλά βάζει πράγματα, αν ολοκληρωθούν, θα έχουμε αποτελέσματα. Ένα θέμα που αυτό αφορά τους ηλεκτρολόγους και τους ραλιούς. Τους ψηφικούς είναι όντως το πρόβλημα, από ό,τι μας λένε, είναι στις διαδικασίες να ηλυθιάσουν αυτή την κοινή που διαβάσει εσείς. Είναι ότι από την Ευρώπη μπορεί να μπει κάποιος. Ο νόμος όμως. Τι ελέγχουμε, τι ελέγχουμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Εσείς δεν είστε παράνομοι, γιατί ψάχνετε σε εμάς. Τουλάχιστον από αυτή την άποψη. Όχι το άλλο. Εν δυνάμει παράνομοι. Εν δυνάμει. Το άλλο θέμα είναι για τους χρηστάς, το οποίο εδώ πέρα είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα που έχει ρόλο σημαντικό η τροχιά και η αστυνομία για τα μηχανήματα που κινούνται στους δρόμους και δεν ξέρουμε αν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας, αν έχουν κλάς, φώτα και τέτοια. Τα οποία είναι σημαντικό ζήτημα που πρέπει να δώσουμε έμφαση και να μην τα αρνούμε, διότι είναι μεγάλοι όγκοι με άλλες ταχύτητες αργίας και αν καταλαμβάνουν τα στενότητα του δικτυακού κομμής και πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα από προσπεράσεις και μεταφέρουν το πρόβλημα στους άλλους. Προφανώς υπάρχει αυτό το ζήτημα, το οποίο το βλέπουμε. Και τέλος υπάρχει, έτσι να το πούμε, γι' αυτό είναι εδώ πέρα και το διευθυντικό επιτήριο και όλοι, το επιπέρα τους εγκαταστάτες τους άνθρωπους. Τους ηλεκτρολόγους και εγκαταστάτες. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες των μηχανικών και των τεχνολόγων μηχανικών, οι οποίοι μέσα από διαδικασίες σήμερα εγγράφονται και αυτοί και τα ίδια κοινά και πιθανώς αντικρώνουν μας συμβαίνουν. Καλό είναι όλες οι αρχές να μας συντονίσουν και να προχωρήσουμε σε αυτήν την ιστορία και να μην νομοποιούν παράνομες εργασίες, να μην άλλοι το άλλοι για λογαριασμό άλλων βάζουν μια σφραγίδα και καλύπτουμε τους ανεπάγγελους ή τους παράνομους ή τους παράδεικους. Έτσι, διότι αυτό γεννάει, δεν γεννάει κανένα κατάσταση. Δεν γεννάει κανένα κατάσταση. Και το ξέρω. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος μπορεί να βρει έναν άλλο και ποτέ να διαφέρει το χρόνο από το δικαίωμα της φραγίδας και που δεν σφράγισε με αυτό. Αυτό θέλει συνεργασία. Θέλει συνεργασία και λέει και οι θετικά της σκέψης, δεικτές της σκέψης των ηλεκτρολόγων και των ραδιολόγων με τους άλλους κλάδους επιστημονικούς, μηχανικούς